Με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να διαβάσουμε με ήρινε ζώτη τον Τόε Τελετζόγια από το Ευαγγέλιο του Μαθαίου Γαλίμπρι Ματέου από το κεφάλαιο το Ιώτα, το 10 καπίτουλοι διέτ. Αδερφέ Ρομπέρτο, για να μην το διαβάσω τώρα εγώ στα ελληνικά, αν θες να το διαβάσεις εσύ. Ναι, αδερφέ, ναι. 855 σελίδα είναι. Ναι, το βρήκα από την αρχή. Ναι, από την αρχή θα διαβάσεις από το ένα εδάφιο μέχρι και το 15. Ωραία. Δε Ιεζούσι η θύρη τα του εμπεδιέ της έπουτε τι πραν βέτες. Ουδά πουστέτ τα δεμπόιν φρύμα δεντούρα τα τεσσερόνις δόσο μούντιε ετς δό λεγκάτ. Δε έμρατ εντισέπουιβε δε έμρατ εντυμβδιέτ αποστόιβε η αγκτά, η πάρη Σιμώνη, η κιόητρ Πιέτερ, δε Ανδρέα, βλάι τί, Ιακώβη, η Ζεβεδαίου, δε Γιόνι, βλάι τί, Φιλίπη, δε Βαρτολομαίου, Θωμάη, δε Ματέο, ταργαμπλέδεση, Ιακώβη, η Αλφαίου, δε Λεμπαίου, η Μπιχιόητρ Ταντέ, Σίμων Κανανέαση, δε Ιούντ Ισκαρότη, η Αΐ και δε Τραλτόη. Κατά γιάν τεν τυμπεδιέτ και Ιεζούς η Τερκόη μπασί η ουρδερόη του κεθέν. Μοσκόνη δερ παγάν δε μοσύνη νας νίκιου τέτε τε Σαμαριτάνβε. Ορσκόνη με τέπερ τε τέλετ εγούμπουρα τε στεπίσε Ισραήλη. Σκόνη δε πρεντικόνη ντου κεθέν, μπρετερία εκείευε ου αφρούα. Σερώνη τε σεμούρετ, παστρώνη λεμπρόζετ, γιάλνη τε βδέκουριτ. Δεμπόνη δε μόνετ, φάλας μόρετ, φάλας γέπνη. Μος γκρουμπουλώνη αρ, ας αργέντ, ας μπάκαρ και νεκέσεν τούαι. Ας τράστα περούδ, ας δουπάλ τουνίκα, ας σαντάλε, ας σκόπ, σε ψε πουντόρι, ας την τένιε περουσίμιν ευέτ. Πόρν τσφαρντό κιου τέτη, ως ευσάτε και το χιουνί, πιέτνη, κούς ας την τένιε να τα δεατή κεντρώνει τέρι σατανίσενη, δε κούρ το χιουνί να στο πει, περσεντέτενη. Δεν σε αγιώς το πει, ας την τένιε, λεταβή πάκη αγιούα εμπιτέ. Πόρνο σε νούκα στε ντένιε, πάκια αιούαι λέτα χθέτε γιού. Δεν σε δικού. Νούκιου πρέτ, δε νούκ η ντεγιόν φιάλε του αγια, ντουκε ντάλε γκάιο στο πι ω εγκάι κιου τέτ, σκούντνη πλουούρι νεκέμευε του αγια. Να τε βερτέτ ποιουθέμ σε ντίτεν εγιούκιτ, να βέντιν εσοδόμο δε γονμόρο, ντοτοιέτ με λε. Δοτοιέτ με ελέγχτε σε πρατεχιουτέτ. Αμήν. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο του Λόγου του Θεού. Σηκώει πρακτού το και ο ποιες φιάλες επεραντής. Ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έστειλε τους 12 Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Σε ζώτη ο Ιησούς Χριστ, δεργόει του με δύο δισέπουτ και το πρεντικόν είναι ογγύλιν. Και τους είπε να μην κρατάνε τίποτα, ούτε σακίο, ούτε δύο χιτώνες, ούτε στη ζώνη τους χρυσάφι, ασήμι, ούτε να έχουν υποδήματα, έτσι. Δηλαδή θέλει να πει εδώ πέρα. Ναι, ναι. Δεχθά και μος τον πάνει, ας γέμε βέτε, ας τράστα, ας δύο τονίκα, ας αργέντα, ας φλωρί. Θέλει να μας διδάξει εδώ πέρα ο Θεός. Τότε να μισώ εκ του περαιντία. Όταν μας αποστέλει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Κουρναντεργών και το πρεντικό ημουγγύλιν. Δεν έχουμε καμία οικονομική δυνατότητα. Νουκέμε ας νιέμουν τους οικονομίκε. Παρά μόνο έχουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας. Πορβέτον φιάλεν επεραντής να του αρτώνα. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Δεχτέ το σηκώ εμισότ.
με τι όπλα μπορεί να πάει ένας χριστιανός να μιλήσει και να ευαγγελίσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Με τσφάρ άρμας μου το σχόνι Κριστέρ, το φλάσι, εδε το πρεντικόι βρετετίνε ουγγίλιτ. Ο Κύριος είπε, σας αποστέλω σαν τα πρόβατα μέσα στους λύκους. Δε ζώτη θα πω ιδεργόι σε υπαγτήθα το μέσα στο ούκερβε. Και όταν το ακούει κάποιος αυτό, δε κούρε κούσατε, το πιο ευνόητο είναι ότι ο λύκος θα φάει το πρόβατο. Το με θύστε με τα κουπτούα σε ούγκο το τάι τέλετ. Αλλά βλέπουμε όμως ο Κύριος τα πρόβατα τα προστατεύει μέσα στους λύκους. Προσεκόμψε ζώτη τέλετ αιτία ημπρόν να ούχερι. Οπότε λοιπόν έχουμε κάποια όπλα που μας προστατεύει ο Θεός. Τα κέμι δίσα άραμ και να ρούαν περαντία. Και θα δούμε ποια είναι τα όπλα, όσα μπορέσουμε βέβαια σε αυτό το διάστημα. Εδώ τους εκόψε ο τσίλατ για το άρωμα εις αμούντε μην πακό και κέμι. Που χρειάζεται να έχει ένας εργάτης αλλά και όλοι μας. Και όλοι μας. Δούτε και μια πουντόρ που θα το κείτνε. Ένα βασικό όπλο είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου που πρέπει να έχουμε. Μια άρωμα κρεσόρα εις το ουγγίλ και κέμι. Φιάλα. Βλέπουμε τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Σηκώμεις ότι τον Ιησού Χριστ. Όταν ελευθέρωνε ανθρώπους από την αμαρτία. Κουρτσιλιρώνται νιέρες γάμε κάτι. Τους έλεγε την αλήθεια για να ελευθερωθούν. Ιθώστε τα βερτέτα για τα σειρώεση. Δεν μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο κάτι άλλο εκτός από την αλήθεια. Νούκ μου τα τσιλιρώ νιερίον της κατήτερ προβίτσε τα βερτέτας. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Κρίστη θα ούνιαμ ρούγκα, ευερτέτα, εδεγέτα. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο από εμένα. Ας δεν ουσκον τεάτη προβέτσε να προμιέται μούα. Αν λοιπόν ο Κύριος χρησιμοποιούσε την αλήθεια, κουρπρετεσά ζώτη πρετόρι τα βερτέτα, έτσι και εμείς θα κάνουμε τον ίδιο τρόπο. Δεν είναι το πέμπτο νύχτα μενούρ. Να χρησιμοποιούμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το περντόιν το βαρτέτε είναι ο Γίλιτ. Όταν πήγε και συνάντησε τη Σαμαρίτη εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ. Που σκόιδε τα κόια τα Σαμαριτάνε να δείτε εκπούσε η Ιακώβιτ. Αυτή τη γυναίκα την ελευθέρωσε μέσα από την αμαρτία ο Κύριος με την αλήθεια του. Ατ' γρουάν ετσλιρώει με κάτι με το βερτέτε τι. Δεν την είπε κάτι άλλο για να ελευθερωθεί, αλλά τη είπε την αλήθεια. Νουκ θα τη κάτι και το τσιλιρόι που θα το βερτέτε. Όταν έφτασε στο σημείο να ζητήσει νερό να τη δώσει ο Κύριος να πιει. Αρήτε αντί κουρικρικόι ου και διέπτε ζώτη και το πίντε. Τη είπε για να σου δώσει αυτό το ζωντανό νερό. Ισάγε και το διάμπονκτο ου είναι γυάλ. Έχεις πέντε άνδρες και αυτόν τον άνδρα που έχεις τώρα δεν είναι ανήρσου. Και πες μπούρα, η γιάστη και κένου πες μπουρίου. Με λίγα λόγια ζούσε μέσα στην αμαρτία αυτή η κοπέλα. Με πάκ φιάλ γετών εν μακάτ, αιώ γκρουέα. Έπρεπε να μετανοήσει, να αφήσει την αμαρτία της. Δούτε πεντόε, τελείντε με κάτι νεσάι. Για να δεχθεί αυτό το νερό, το ζωντανό νερό που έχει ζωή αιώνιο. Και το πρανόντε το ούιν ευρετέτικα ή δεν επριέτσιμο. Και δέχτηκε πραγματικά την αλήθεια αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα. Πρανόει το ευρετέτε να εγκρού η Σαμαριτάνη. Και η αλήθεια την ελευθέρωσε. Ευρετέτα της λιρώει. Και πήγε μετά στη Σαμάρια και είπε, ελάτε να δείτε ποιο γνώρισα. Δε σκόπασε ένα Σαμαρί, εδε θα άδεια το σηκώνει και νιώγα. Τον Απόστολο τον Παύλο, Αποστόλην Παλ, τον ονομαζόμενο Σαούλ, πρώην διώκτη της Εκκλησίας, και κι ο Σαούλ και με πάρουν δίχτυα κίσε, τον ελευθέρωσε η αλήθεια, ο Χριστός. Ετσι λιρώει ευρτέτα, Κρίστη.
Ο Χριστός του είπε την αλήθεια την ώρα που δύο και τους χριστιανούς. Κρίστη θα το βερτέτε να όλο και αν δείχτε Χριστέρας. Τον φώναξε με το όνομά του Σαούλ Σαούλ. Εθύρι με έμενε τι, Σαούλ Σαούλ. Γιατί με διώκεις. Προσέμον διέκ. Ποιος είσαι Κύριε τον οποίο εγώ διώκω. Κούσια ζω το θέλειν ούνεν διέκ. Εγώ είμαι ο Ιησούς αυτόν τον οποίο διώκεις. Ούνια μια ζούσε το θέλειν τι εν διέκ. Σκληρός είναι να λαχτίζεις τα κέντρα. Εσούμε άσπρο γιατί το κοντάσεις με κόσ. Ήταν αρκετό αυτό για τον Απόστολο τον Παύλο. Είστε μια αυτά η όπερα Αποστόλην Παλ. Να δεχθεί το Χριστό, να δεχθεί την αλήθεια. Και το πρανόη Κρίστη, το πρανόη του Βερτέτων. Και αυτή την αλήθεια την έβαλε πολύ καλά ο Παύλος μέσα στην καρδιά του. Αυτό το Βερτέτ, βούρει σουμίρ πάλι να ζέμουν τι. Όπου και αν πήγαινε σαν Απόστολος. Κουντόγιο σκόη σε μια Αποστόλ. Δεν μιλάγε πλέον για την περιτομή. Νουκ φλίστε προρεθπρέριεν. Αλλά μίλαγε για την αλήθεια του Ευαγγελίου. Προφλίστε πρωτοβερτέτε νεογγύλου. Τον είχαν κατατρέξει γιατί μίλαγε για την αλήθεια. Ενδείχνησε ψε αηθώστε το βερτέτε. Είχε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση από τους Ιουδαίους που θέλαν να κάνουν την περιτομή. Κίστε σουν κοντοστήμ το μάθ να Ιουδένιτ τα τσίλε ντόι το βέρνιν ρεθπρέριεν. Και λέγανε στους αδερφούς ότι πρέπει να κάνουμε περιτομή για να σωθούμε. Ο Ιωθός εμβελέζερβε και το τεπέιμ ρεθπρέριν και το σπετόιμ. Αλλά ο Απόστολος ο Παύλος δεν χώρισε σε τίποτα. Ο Απόστολοι πάλι νούκο τρόχι να συνιάνα το. Για να διαμείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και το κεντρώει ευερτέτα εογγύλης. Και παντού βλέπουμε τον Απόστολο τον Παύλο να προτρέπει τους αδερφούς. Κοντό σηκώιμ Απόστολοι πάλι και το κρυσιλόι βλέζριτ. Να μένουν στα δόγματα τα εγκεκριμένα από τον Αποστόλο. Το 12 δηλαδή. Το κεντρό είναι δοκτρίνα, το τίλε του δάνεγα της έπρεπε, να δούμε το τουμπιδίδα. Έτσι λοιπόν και εμείς με τη χάρη του Θεού είναι ένα δυνατό όπλο που πρέπει να έχουμε την αλήθεια. Δεν είναι και με ο γύλο και έχει μια άρμα εφόρτ, ευρωτέτα. Δυστυχώς σε πολλές εκκλησίες αναγεννημένες προφάτηκε η νεσούμ κίσα τα ριλίδουρα. Έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια. Εκάν στρεμπρούρτε περτέτεν. Κάνουν δεύτερους γάμους. Μπαίνουν μαρτώνε του χέρ. Ενώ ο δεύτερος γάμος δεν επιτρέπεται μόνο αν πεθάνει ο ένας από τους δύο, άντρας ή γυναίκα δηλαδή. Δάσμα του νουκλαιότ, βέτον σε νιέριγα του βτές, μπούριος εγκρούαια. Εμείς θα μείνουμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, όπως θέλει ο Θεός. Ναι, το κεντρό να το βαρτέτε να ογγύλει δασού στις δύο περαιντία. Δεν θέλουμε να γαργαλίζουμε την ακοή στους αδερφούς μας. Νου γντουε και το θέμι φιάλτε που για το πολιτικό να βέστε του ήρετε εκβλέζει. Για να μαζέψουμε πολύ κόσμο μέσα στην εκκλησία. Και τα μπλέδιμ σουμ νιέρες να κείς. Εμείς δεν θέλουμε κόσμο, αλλά θέλουμε αδερφούς που να αγαπάνε τον Κύριο. Ναι, νουκ ντουαν μιέρς, πα ντουαν βλέζερ και ντουαν ζώτην. Θέλουμε αδελφούς που να κρατάνε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ντουαν βλέζερ και μάι το βαρτιέτε να ογγύλιτ. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Κλείσα εστ στήλα εδε μπάτια της βαρτιέτες. Ένα άλλο όπλο που μπορούμε να πούμε μια άρον τέτοια και μου το θέμει είναι η αγάπη. Εσδασουρία. Αυτός που κηρύττει το Ευαγγέλιο πρέπει να έχει αγάπη. Α, και πρετικό νουγγίλε, το και δασουρί. Την αγάπη του Θεού. Δασουρί είναι περαντής. Να είμαστε καλοί Σαμαρίτες. Τι έμεις Σαμαριτάν το μυρ. Βλέπουμε όταν ένας άνθρωπος έφυγε από τα Ιεροσόλυμα και πήγε στην Ιεριχώ. Σηκώνει κορνίνιερή, κουνά Ιερουσαλήμι, δεσκόνει Ιεριχώ. Στον δρόμο τον χτυπήσαν, τον πληγώσανε και τον αφήσαν μισοπιθαμένο. Νερούγ, εγκοντήτων, πλαγώσαν, ελεδελάν, γιούσαν το φτέκο. Πέρασαν δύο άνθρωποι, υποτίθεται του Θεού. Καλούαν του νιέρες, το τσίλε ίσιν το πέραντής. Αλλά δεν είχαν αγάπη. Πολλού και ίσιν τα σουρή. Τον αφήσανε. Ελάν. Αυτός όμως που τον
είδε και τον περιποιήθηκε, ήταν ο καλός Σαμαρίτης. Ωραί. Και επά εδε η μιακό η πλάγετ, είσαι Σαμαριτάν η μύρ. Είναι αυτός που κατέβηκε από το γαϊδουράκι του. Εσταεί τσίλις μπίτιν αγκομάριτι. Του έβαλε στις πληγές του κρασάκι και λάδι. Βούρινε πλάγετε τι βέρ εδε βάει. Τον έβαλε πάνω στο γαϊδουράκι και τον πήρε στο ξενοδοχείο. Είπε λάρ να γκομάρε δε τσόιν ένα χοτέλ. Και εκεί τον περιποιηθήκανε ο ξενοδόχος και τους είπε αν χρειαστεί κάτι παραπάνω θα έρθω εγώ να τα δώσω. Δε ατί πουνόζει ο τέλιτ Ισερ Μπέου εδε Σαμαριτάνι θάγεν να σε τότε τσκάμε τέμπρο που τυχαίνουν ότι άπ. Αυτή είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε για να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Και τότε και έμειχε και το πρεντικό ήμουν γίλιν. Και αυτή την αγάπη τη βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Έχετε τα σωρία βέβαια περαντία να ζέμρα τόνα. Βλέπουμε το διώχτη τον Απόστολο τον Παύλο που δίωκε την Εκκλησία. Άγιεν δίχτε εκεί σε ένα Απόστολο πάλ. Όταν μπήκε η αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά του. Κουριούρι τα σωρία περαντία να ζέμρα τι. Πήγαινε για κήρυτη το Ευαγγέλιο. Σκόντε δε πρετικόντε ον γίλιν. Και δεν λογάριαζε αν θα φάει ξύλο, αν τον βάλουν φυλακή, αν το ραβδίσουν τίποτα, γιατί αγαπούσε. Νουκ λογαρείται να σε το τάντε ντρού, το τάντε κοπάζε, το αφήνει ένα μπουργ, σε ψε και είστε τασουρί. Σε ένα σημείο λέει μέσα στη γραφή, σε μια επιστολή, να γινόμουν ανάθεμα. Να είναι λέτερ σχρον Απόστολη Παλ, θότε... Σε δω Δουτήσαι Μαλκούαρ. Για να σωθούν οι Ισραηλίτες, οι ομοεθνείς μου. Και το σπιτώνει Ισραηλίτες. Μοιάζει δε μη. Αντετάρτε μη. Ο Απόστολος ο Πέτρος πήγε και μίλησε σε ένα εθνικό. Στον Κορνήλιο. Απόστολη Πιέτερ σκόει δε φόλη να είναι παγάν, τε Κορνήλιο. Ήταν ασυγχώρητο για ένα Εβραίο να μιλήσει ένα εθνικό. Είστε επαλαιούαρ και νι εμπρέντε το φλίστε με νιπαγάν. Όμως η αγάπη του Θεού που μπήκε μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Πέντρου. Ποντασουρία επερντής και ούριν ζέμενε Απόστολη Πιέτερ. Με τη φανέρωση που του έδωσε ο Κύριος. Με σβουλέσε και ειδάζωτη. Πήγε και αγκάλιασε τον Κορνήλιο. Σκόη εδε προκιαφόη Κορνήλιο. Αυτή την αγάπη λοιπόν πρέπει να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αν δεν τα σου ρίπρα το δικαίμι είναι ζέμρα τόνο. Να περιμένουμε όπως περιμένει ο Θεός εμάς με πολύ αγάπη να διορθωθούμε. Το πρέσιμ εσείς να πρέτε δε περαντία ναι μεσούν τα σου ρί και τα ρεγουλόιμι. Και έτσι να, η επίοικια μας λέει να είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Να είμαστε επίοικοι δηλαδή. Μακρόθυμοι. Και σβουτουσία ιόν τι δούκουν διεθνιές. Σε δοθεί να μου θέσω. Τι κέμι δουρίμ. Η αγάπη μας πρέπει να φαίνεται και έξω από την Εκκλησία στους ανθρώπους που μιλάμε. Να σου λέει αιών το τούκατ εδεγιάστη και είσαι στεγνιέζε και φλάσιμ. Και μέσα στην Εκκλησία, σε αυτούς που σώζει ο Χριστός, να δείχνουμε την αγάπη μας. Που δεν πρέπει να κοίσετε κατά και σπατών περαντία των τριγών τα σωρίντων. Στο ΙΓ κεφάλαιο 1 Κορυθίους μιλάει ποια είναι η αγάπη του Θεού που να μην την αναλύσουμε τώρα, μην πάρουμε χρόνο. Έτσι ξέρουμε ποια είναι η αγάπη του Θεού που μακροθυμεί. Όλο αυτό αδερφέ Ρομπέρτο, έτσι. Τε καπίτουλοι τρέμε δύο λέτρα επάρα κορίτσαβε σκρούασε τσίλιες τα σωρία επεραντής. Ένα άλλο το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι το όπλο, πολύ δυνατό όπλο που πρέπει να έχουν οι εργάτες αλλά και όλη η Εκκλησία. Έτσι, αυτά τα όπλα πρέπει να τα έχουν ιδιαίτερα οι εργάτες αλλά και όλη η Εκκλησία. Είναι η πίστη. Εδενιάνα τίτα και του σηκώνει και του δακέμι με το κίθ, γιώβε τον πουντόρτε περαντής, που κίθ κίσα εστ βεσίμι. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την αλήθεια. Φιλούμα πράγματα ευρτέτα. Είπαμε για την αγάπη κάποια πράγματα. Θαμπτήσα για να περντασουρίν. Και τώρα πάμε για την πίστη.
Εδώ τα νησκόμε φλάσσε προ πεσίμιν. Εάν δεν πιστεύω, πώς θα κηρύξω το Ευαγγέλιο. Να σε νουκ μπεσόι, σε τα πρεντικό Ιουγγίλι. Αν δεν εμπιστεύω με τον Κύριο στη ζωή μου, πώς θα κηρύξω το Ευαγγέλιο, τι θα πω στους ανθρώπους. Να σε νουκ καμπεσίμ ζώτην να γίνεται ότι είμαι σε το τι ο φλάσ νιέρζευε. Αν δεν πιστεύω αν οι τέσσερις, πώς θα πέραν τον παραλυτικό στο Χριστό. Να σε νουκ μπεσόνι να τα κάθαρ, σε το τα τσόνι να τα παραλυζούαρ, είτε Κρίστη. Με πίστη τον κατεβάσανε στα πόδια του Χριστού και τον γιάτρεψε ο Χριστός στη ψυχή του και το σώμα του. Με μπεσίμ εσβρίτε να κέμονται Κρίστη, εδεσερώ η Κρίστη, τρούπιν εδεσπίρτη. Κάποτε ο Θεός τον Εζεκίηλ Δικούρ περνδία τέχει Εζεκίλη δια του Αγίου Πνεύματος τον έδειξε μία όραση. Να προμιέτ φρήμα σε σέντ ιδάνι βιουγγίμ. Τον πήρε σε μία πεδιάδα Τσόιν νιελουγγίν. Και αυτή η πεδιάδα τα γεμάτια ξερά, κόκκαλα κατάξερα. Λουγκίνα είστε μπούσου πλότ με κότσκα τα θάτα, σου τα θάτα. Και τον έκανε κύκλο κύκλο να τα δει καλά τα κόκκαλα, τα ξερά, τα κατάξερα. Εδε προύει ρε θεκιάκ προτε πάρ μοίρα το κότσκα τα θάτα. Του είπε ο Θεός, αυτά λέ τα οστά μπορούν να γίνουν, να λάβουν ζωή. Εθα, το κότσκα, το έστρα, μουν το μάριν ιέτ. Και ο Ζεκίλ είπε, Κύριε, εσύ εξεύρεις. Η Ζεκίλ θα ζωτ τι εντύ. Και του είπε ο Θεός να προφητέψεις τα οστά, τα ξερά, τα κατάξερα. Θα περνιέγεται προφητιζός το έστρα θάτα σου το θάτα. Αυτό τώρα χρειαζόταν πίστη, έτσι αδερφιά, χρειαζόταν πίστη σε κούκαλα να προφητεύσει ο Ζεκίλ. Ήταν ντουετ και μπεσίμ και το προφητιζός. Και να πει στα κόκαλα ότι θα λάβετε σάρκα, δέρμα, νεύρα, έτσι και προφητεύτηκε και έγινε έτσι. Το έκανε αυτό. Το προφητιζός τεχτό έστρα και τα μάριν μυς, τα μάριν νεύρα, τα μάριν γιέτ. Προφητιζόει το πέ. Μετά του είπε ο Θεός, επειδή δεν έχουν πνεύμα, να προφητεύσεις να τους μπει και πνεύμα. Με την οκίση φρύμ, θα περαντία θα για το προφητιζό και το μάρετε φρύμ. Και από νεκρά κόκαλα ξηρά έγινε ένα μεγάλο στράτευμα. Δεν έστρα το θάτα σου το θάτα, ο μπένιο στρία μάδε. Αυτό είναι ο κόσμο σήμερα. Ποιο είναι το μπότα σοτ. Εμεί έχουμε τη ζωή, γιατί μα τη χάρισε ο κύριο. Ναι, και με ηγέτα σε ψεναϊδωρόι ζώτη. Και οι άνθρωποι είναι νεκροί, όπως ήμασταν και εμείς, νεκροί. Δεν είναι δεν το βδέκουν, έτσι είμαι δεν εμείς, δεν είναι, το βδέκουν. Και εμείς οι ζωντανοί πρέπει να μιλήσουμε στους ζωντανούς νεκρούς όμως. Δεν είναι το κοίμι το γιάλ, το φλάσιμ, το έχετε γιάλ, το κι αν το βδέκουν. Πρέπει με πίστη να πάμε να μιλήσουμε σε έναν νεκρό. Με μπεσίμ, το σκόι με το φλάσιμ, το βδέκουν. Αυτός που θα του δώσει ζωή είναι ο λόγος του Θεού που θα μιλήσουμε. Έχει το τυλιά πηγαίτ, έστ φιάλα επεραντήσει για το φλάσι. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Φιάλα επεραντήσει στη γυάλ. Ενεργεί στη ζωή του ανθρώπου. Δε πρώτον να γίνεται ενεργείο. Και είναι δυνατός ο λόγος του Θεού να σηκώσει πολλούς παραλυτικούς πνευματικά. Έστε φόρτ φιάλα επεραντήσει και τον γκρέι σούμ του παραλυζούρ φημερίστ. Στον κόσμο που ζούμε σήμερα, στο 2023 που μπήκαμε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι νεκροί, παραλυτικοί. Κασούν νιέστη για το βδέκουρ, για το παραλυζούαρ. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν καθόλου στον Θεό. Νιέστη νουκ μπεσόιν φάρδεκ περαντία. Άνθρωποι που τους έχει δώσει ο διάβολος τα ναρκωτικά. Νιέστη καλύτερο διάλη να λένε ναρκωτικέ. Στη μοιχεία, σε πορνεία και σε πολλές αμαρτίες τώρα για να μην λέμε. Ναι, κουρβορίμ, σκέλι, νεκορός, δε σούμε κάτε, θέλετε μου στη θέμη τη γήθα. Ποιος θα τους ελευθέρωσε αυτούς. Κούστε τη τσιλιρόγιατα. Εμείς που θα πάμε με πίστη να μιλήσουμε τον Λόγο του Θεού σε αυτούς. Ναι, και το δυσκό με πεσί, με το φλάζι, φιάλε επεραντήστε κατά. Όταν ζήτησε ο δεσμοφύλακας τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Κουρ κρκόια ή ρόια διε θα τσφάρ το μπέι και το ψιλιρόε.
Εκεί στη φυλακή του Φιλίππων. Αντίν Μπούργκεν Φιλίπ. Που είχε κάνει ο κύριος ένα τοπικό σεισμό. Και ξεπέραζε ότι είναι τερμέτ, το Μπούργκο. Ελευθερωθήκαν όλοι οι δέσμοι. Εδώ τους λειρούν ότι εκεί θα τα τεπουργόσουρι. Φοβήθηκε ο δεσμοφύλακας και πήγε να αυτοκτονήσει. Ο τρέμπα η ρόγια η Μπούργκο τα σχόη του πέντε βετβράσιε. Και πληρώθηκε ο Απόστολος ο Παύλος με πνεύμα Άγιο, του ήταν προφητεία δηλαδή. Δε ομπούς Απόστολοι πάλι με φρύμνε σέντ η προφητιζόη. Και τι του είπε ο Θεός. Έτσι φάρεθα περαντία. Πίστεψε εις τον Κύριον Ιησού Χριστό, θα σωθείς εσύ και το σπίτι σου. Βεσό τεκ ζώτη το σπίτι σου, τι είδες φαμίλια Ιώτε. Έτσι, ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να πηγαίνει από πίστη σε πίστη. Κρίστη το σκόδι να πεσίμι, με πεσίμ. Χριστέρι, μου φάνει. Κρίστη το σκόδι να πεσίμι, με πεσίμ. Αν είμαστε άρρωστοι, να πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας κάνει καλά. Μέσα είμαι το σαμούρ του πεσόμι σε Κρίστη το να πεμίε. Αν η οικογένειά μας κάτι συμβαίνει, ένα πρόβλημα στην οικογένειά μας, θα πιστεύουμε ότι ο Θεός θα τα διορθώσει όλα. Μέσα και μην το είναι πρόβλημα με η φαμίλια του, το πεσόμι σε σώδιο, το δερεπολόγιο και τσκά. Αν συμβεί ένα πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία μας, πιστεύουμε ότι ο Κύριος ήδη το έχει αναλάβει. Να σε κέμεινε προβλήμα να κοίσει, μπεζόμουν σε ζώτη ή καμά προσύπερ. Είναι ένα δυνατό όπλο και η πίστη. Έστινε άρα με φουκίσει με δεπεσίμη. Που πρέπει να την έχουμε όλοι μας και οι εργάτες και όλη η Εκκλησία, η πίστη. Και τούτα κείμεται γίθνε, εδε πουν τώρα, εδε γίθκησα, μπεσίμη. Αν χαθεί η πίστη από τους εργάτες σε μια Εκκλησία, να σε έχουν μπεσίμι από τώρα να νικείς. Σιγά σιγά οι περισσότεροι πιστοί και αυτοί θα χάσουν την πίστη τους. Νταλ νατάλ, το γιθ πεσιμτάρ τί δατάτο του μπάσιν πεσίμι. Οι εργάτες είναι τύποι μέσα στην Εκκλησία, στην αλήθεια, στην αγάπη, στην πίστη, σε όλα αυτά που λέμε μέχρι τώρα τα όπλα. Πον τώρα, η ανισέμπουλ να κείς, τεκ δασουρία, τεκ μπεσίμι, γιθ ακτο άρβο. Ένα άλλο πολύ δυνατό όπλο. Μια τίτερ άρα με φουκίσμε. Που πρέπει να έχουν αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Και τότε και να τα και πρεντικό είναι ογγύλι. Είναι η ταπείνωση. Πες του παρούλια. Χωρίς την ταπείνωση δεν μπορούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Πα παρούλια νούμε το πρεντικό είναι ογγύλι. Πριν οι μαθητές καταλάβουν καλά-καλά την αποστολή τους. Πάρα σε τζένσε το κοπτώνιν μύρ σε γιούρου αποστολή τους. Θύρι γιουμπέρι Κρίστη. Τσακωνόντουσα μεταξύ τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος. Ζήσει με μια ιδιαίτερη και ακούσες μη μάθ. Αλλά όμως σιγά σιγά μάθανε από τον Κύριο ότι είναι η ταπείνωση. Δάλεμε σου αν ζώτη σε τσιλιάς προύλια. Ο Κύριος είπε, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Κρίστη θα και ζώτη θα μισόνιν γαούν σε αν η προύλουρ εδε η μπούτ να ζέμερ. Από πού θα το μάθουμε αυτό που είπε ο Κύριος, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός, από πού θα το μάθουμε. Γάτα μισόματα και θα κρίστη και αν μια μη προύλουρ. Τόσο διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Σαμισούμ λετζόιμ φιάλινε περντής. Μέσα από το Λόγο του Θεού καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα που έχει ο Κύριος. Μπράδα φιαλεζόδε, μεσόιμ χαρακτήρα και εκεί είστε Χρήστη. Το περπάτημα το οποίο έκανε ο Κύριος μας. Έτσι εν το τσίλεν πέρι ζωτιούν. Τους έδωσε ωραία παραδείγματα ο Κύριος για την ταπείνωση. Ιουδά σέμπου το μύρ ζώτη περπερούλιαν. Όταν ήταν λίγο πριν σταυρωθεί, εκεί στο δείπνο που φάγανε. Είστε πακ πάρα σε αυτό κρουζόι, ατι ένα τριέζ, κουρέγγεν. Σηκώθηκε ο Κύριος από μόνος του. Ουγγρίτ ζώτη βέτ. Πήρε νερό, ένα νυχτήρα με νερό. Μόρι ούιν λεγέν. Πήρε μία ποδιά, ένα προσώψιο, το έβαλε. Μόρι νιε πεσίρ. Και έσκυψε στα πόδια των μαθητών ο διδάσκαλος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έσκυψε. Εδε ούλ να κέμπετε τζένσβε, ζωτιούν. Κατέβηκε πολύ χαμηλά. Ούλ σουμπόστ, βρίτη σουμπόστ.
Και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Dhe filloi të lante këmbët e nxënësve. Όταν έφτασε η ώρα να πάει να πλύνει και τα πόδια του Πέτρου, dhe kur arriti të lante këμπët e Pietrit, ο Πέτρος τότε είπε, «Κύριε, μη γίνεται σε μένα να πλύνεις τα πόδια μου». Πιέτρη θα μος κούρ και τι τελάς κέμπτε μία. Και ο Κύριος του είπε, «Αν δεν σου τα πλύνει ο Πέτρο τα πόδια σου, δεν έχεις μέρος με τεμού». Κρίστη θα ζωτήθα να σε νουκελά κέμπτε και νουκελά το κες βέντ με μούα. Αν είναι τότε έτσι, Κύριε, να μου πλύνεις όλο μου το σώμα, είπε ο Πέτρος. Από και εξ του ζωτ τελάς γιθ τροπιντήμι θα Πιέτρη. Και ο Κύριος του είπε ότι δεν έχει ανάγκη όλο το σώμα παρά μόνο τα πόδια σου. Ζώτη θα και νουκές νεβόια προγγείς τροπιτέν που βέτουν κέμπετ. Δεν ξέρω αν το καταλάβανε οι μαθητές εκείνη την ώρα τι έκανε ο Κύριος. Νούκα την σε κουπτούαν τζένσιτ να το τσφαρμπεριζώτη. Αλλά μετά το καταλάβανε οι Απόστολοι. Βλέπουμε ότι υπήρχε ένα ταπεινό φρόνημα μεταξύ τους. Πορμοβόν εκουπτούαν τη σε αποτυπάμψε και είσαι νιφρύμ του παρούλου νερμιέ του ρε. Και μακάρι είμαστε όλοι μας όταν έχουμε μάθει το μάθημα της ταπείνωσης. Δε λούμι με τα γύθ ναι, κουρ μεσόιμ μεσίμιν επρούλιες. Τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό τον κοροϊδεύανε. Ζώτη τον Ιησού Χριστ τάλνιν, επρεμπούσνιν. Και δεν μίλαγε. Δεν νουκφλίστε. Δεν ξέρω και εμείς αν κάνουμε το ίδιο. Νούκο ότι δεν σε ναι μπέμπτε νιέτεν. Το φτύνανε και δεν ανταπόδωσε. Εμπουστούνιν. Νούκο οκθέντε. Το χαστουκίζανε, τον τριχωμαδούσανε και δεν έκανε κάτι. Κελώνει με πλάμ, τρίχνε δε φλόκοτ, νουμπένε δισκά. Το λιδωρούσανε, αλλά δεν αντιλιδώρει. Σαν που αίνου ξάντε. Του ρίξε ένα χαστούκι ο Μάλχος, ένας δούλος. Δάνει πλάμ Μάλκου νιεσερπτόρ. Και δεν έκανε τίποτα ο Κύριος μας. Δεν έχουμε δισκά ζωτήν. Ενώ ο Πέτρος που ήταν δίπλα του. Που σε πιέτρη και σε προκράτη. Έβγαλε το μαχαίρι από τη θήκη. Τζόρι θήκαν να κλέφει. Και πήγε να σφάξει το μάλχο. Να το σφάξει πήγε. Όχι να το κόψει το αυτή. Να το σφάξει. Σχόλιο το θέρτε μάλχο. Τα βρίστε. Γιατί τι πρίστε βέσει. Αλλά λίγο κουνήθηκε ο μάλχος. Πάκλει λυβίζει μάλχο. Και του βρήκε το αυτή. Εδώ η πρέπει να το βέσει. Και ο Κύριος τον είπε, βάλε το μαχαίρι στη θήκη, Πέτρο. Εδώ ζώτη θα βέρε η θήκη να κλεφ, Πιέτερ. Γιατί όποιος πηγαίνει με μαχαίρι, πολεμάει δηλαδή με μαχαίρι. Σε ψεκούς λουφτών με θήκ. Με μαχαίρι θα θανατωθεί. Με θήκ το δέσει. Άρα λοιπόν, ο Κύριος έχει κάνει πάρα πολλά μαθήματα στους μαθητές για την ταπείνωση, επίσης ένα άλλο μάθημα που τους είπε. Πρα κρίστηκα βερσούμ σι με τεκενδένσι προπερούλιαν, εδε νιε μσίμ τίατρ και ουδά. Τους είπε σε ένα τραπέζι ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που κάθεται ή αυτός που υπηρετεί. Θα με νιε ταβολίν κούσες μη μαθ, αέκια στούλουρ, από αέκια σορμπέν. Οι μαθητές ήταν καθήμενοι και ο Κύριος τους υπηρετούσε. Δεν ζητήσει το όλουρ, δε ζώτη ο Σουρπέντε. Αυτός που θέλει να είναι μεγάλος για τον Κύριο πρέπει να γίνει μικρός, υπηρέτης πάντο. Άγιε, το τι η μάθη που παραζώει, το πέτε η Βόγκλ, η Σουρπετό, η Τικίδε. Και αυτός που θέλει να είναι πρώτος να γίνει τελευταίος. Άγιε, το πέτε πάρτι, το πέτε φούνεται, το πέτε πάρει. Ευχαριστούμε τον Θεό που οι Απόστολοι το μάθαν το μάθημα της ταπείνωσης. Φαλεντώνει ζώνησε ψε δισέβοτ εμσούαν μσίμιν επρούλιες. Και βλέπουμε όταν ο Κύριος αναλήφθηκε, πήγε στον ουρανό. Εσυκόμισε κουρ ζώτη οίκο νουκέλ. Και ξεκίνησε το έργο του Θεού με τους Αποστόλους. Δε φιλόι δέπρα επεραντής με δισέβοτ. Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με φόρτουν εφρήμος της Σέιντ. Όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής. Κουρέρτη τίτα ερεσάνιαβε. Και λάβαν πνεύμα Άγιο. Μόνο φρήμον Σέιντ. Τότε νομίζαν ότι ήταν μεθυσμένοι. Ατέρε με ντουα σε ίσιν το τέχο. Που τους ακούγαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Που το γιούαν σε φλίσνη γιού του γόια.
Αλλά λέει κάτι μέσα στη γραφή που αυτό είναι μια ένδειξη ταπείνωσης. Αυτό δισκάπλανε να μπήπλ και τρεγόν προύλια. Σταθείς, λέει ο Πέτρος, μετά τον 11. Ο Πέτρος πήρε τον λόγο. Και δε Πέτρο, ο Γκρίτ, ντερμιέτ νιμδιέτβε. Πιέτρι μόρι φιάλεν. Δεν είπε ο Μαθαίος, Πέτρο, μη μιλάς, εγώ θα μιλήσω. Νούχθα Ματέο Πιέτερ, μος φόλ, ούντο φλάς. Δεν είπε ο Ιωάννης, Πέτρο, τι κάνεις, εγώ θα μιλήσω. Νούχθα Γιόνι Πιέτερ Τσφαρμπέν, ούντο φλάς. Η ταπείνωση θεωρεί αλλήλους υπερέχοντας. Ρούλια, η τσιλσόντο τιέλτσια με λαρναούν. Η ταπείνωση αναγνωρίζουμε τη θέση που δίνει ο Θεός στον καθένα μας. Ρούλιας νιώθει βέντη τόντο τσίλι ζώτη να καδέν. Όταν η Σαμάρια δέχθηκε τον Λόγο του Θεού, κουρ Σαμαρία πρανόη φιάλενε περντής, και βαπτιστήκαν πολλοί άντρες και γυναίκες στη Σαμάρια, δεν παγκζούαν σου μπούρα δε γράν Σαμαρή, το κήρυγμα του Φιλίππου, του Ευαγγελιστή, του Διακόνου. Τεκ πρεντικίμη η Φιλίππη και είστε Διάκον. Για το Πνεύμα το Άγιο ήρθαν ο Πέτρος και ο Ιάννης από τα Ιεροσόλυμα που βάλαν τα χέρια τους και λάβαν Πνεύμα Άγιο στη Σαμάρια. Προφυλούσε έρδει Πιέτρι δε Γιόνιγκα Ιερουσαλήμη δε ουλούτια μόνο προφυλούσε. Δεν είπε ο Φίλιππος, εσείς τι θέλετε τώρα εδώ στα μέρη μου. Νούχθα, Φιλίππη, και ο Τσφάρτο νεχτού να βέντεται μία. Αυτές οι ψυχές είναι δικές μου. Τα σπίρτρα διάν το μύτ. Αυτούς εγώ δεν μίλησα και ζωθήκανε. Ούνιο φόλα δες που του άνατα. Δεν βλέπουμε ο Φίλιππος να κάνει τέτοια πράγματα. Νούχθα, κόψε, Φιλίππη, πέρατε τη λακέρα. Αλλά με πολύ χαρά δέχτηκε τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Με σουμ γζίμ πρανόη πιέτρινε δε γιόνι. Και χαρήκανε πάρα πολύ όλοι που λάβανε Πνεύμα Άγιο ψυχές. Εδώ γζούαν σούν το γιτ και μόνο φρουμ το σέιν σπίρτρα. Είναι σαν να λέω εγώ τώρα σήμερα. Άστι κουρτωθέ μουν σότ. Σαν παράδειγμα το δίνω. Στη σέμπλε γιάπ. Να έρθω στην Αλβανία. Το βίνω στη Βρή. Πρώτη φορά. Προέρ το παρ. Και να λέω ποιος είναι ο Τόνι. Το Θεέ μου, κούσες Τόνι. Εγώ είμαι. Ούνια μου. Εγώ έχω πει πολλά χρόνια από τον Τόνι. Πού κάμω σου μου βίτε σε Τόνι. Εγώ έρχομαι με πιο μεγάλη εκκλησία από τον Τόνι. Πολλές ψυχές. Εκεί τι έχει ο Τόνις. Συγχώρεσε με αδερφέ Τόνι. Παράδειγμα το δίνω. Ο Βίγκα εγκείς με μάδεγα κίσα Τόνι. Με σου σπίρτρα. Κίσα Τόνι νουκά σου. Εμένα θα ακούτε. Μου άτομο του Γιόνι. Και να ξεκινήσω και στην Αλβανία πρώτη φορά που ήρθα. Να το φιλώ για διένεση πριν που έρθει πάρει και έρθα. Να δίνω συμβουλές στις ψυχές. Τι από κρυσίλα σπίρτρα τα τίε. Να μιλάω τι πρέπει να κάνω. Τι ο φλάς της φαρτώ τον πέν. Που αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Για αιώνου γάστη που να είμαι. Οι ψυχές ξέρουν τον αδερφό τον Τόνι. Σπίρτρα νιώθει βλατώνει. Την εκκλησία στην Αλβανία, εγώ πρώτη φορά έρθα και την είδα. Και στην Σεπρίο, ο Πρέρτο Παρ έρθατε πας. Ο αδερφός ο Τόνι υπηρετεί εκεί πέρα χρόνια. Λα Τόνι, Σερβένα τι ευείτε. Ξέρετε τις ψυχές καλύτερα από μένα. Νιέχ σπίρτατ με μύρσε ούν. Ξέρετε τα προβλήματα των αδερφών καλύτερα από μένα. Δι προβλέμετε νιέχ προβλέμετε ευλέζευε με μύρνα ούν. Κλαίει αυτές τις ψυχές που δεν έχω κλάψει εγώ ποτέ. Κι αν πρατά σπίρτρα τα τσίλου μου κάποια αρκούρ. Χαίρεται στη χαρά των αδερφών που γνωρίζει. Ζώτ με ζήμιν ευλέσβε και νιέ. Ό,τι ώρα τον ζητήσουν είναι κοντά τους. Σφάρ ώρα και κρκό είναι σαν φρτούρε. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν από μέρος μου ταπεινό. Ρα νουκτωτήστε να είμαι προύλιε. Να βρεθώ στην Αλβανία για πρώτη φορά. Το γένεμ Σιπρί προέρ του Παρ. Και να κάνω τον αρχηγό. Το μπαίνει κομμαντάντ. Και να θέλω οι ψυχές να με παίρνουν και τηλέφωνο που θα γυρίσω στην Ελλάδα.
Δούα και δεν σπίρθα το μάμαρι τηλεφών που μου το ξέρουν οι Γαλλοί. Να συμβουλεύονται εμένα. Το μάμαρι και σύλλαγαν. Αυτό είναι μια υπερηφάνεια αν το κάνω μέσα στην καρδιά μου. Και ως νικρεναρή, νιώθω σε μπαίνει ζέμον τίμε. Η ταπείνωση είναι αυτό που θεωρώ τον αδερφό μου υπερήφοντα. Προούλια στα δε και κοσιτρώ η βουλάν τίμς με λάρ ναούν. Ευχαριστούμε τον Θεό και άλλα όπλα που έχουμε πολλά να πούμε, αδερφέ, αδερφιά μου. Φαλεντώριζω ότι είναι σουμάραμ για να ακόμα και μου το θέμι βλέζε. Θα σταματήσω εδώ πέρα. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τον λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Το τσιαντρό εκτού ευρώγιο ζώτη το πεκό ή φιάλιον ζεμρατώνα. Να προσεύχεστε ο Θεός να μου το βάλει μέσα στην καρδιά έτσι, να μου οδηγήσει ο Θεός δηλαδή να έρθω στην Αλβανία, το θέλω. Τελούτε είναι η ζώτη που μου έξω να ζεμρατή με βλέζε, το βίνω στην σιωπηρή εντούα. Μου έχουν πει πολλές φορές ο αδερφός ο Ρομπέρτο Γκαρντά να πάω στην Αλβανία και άλλα αδέρφια που έχουμε εδώ πέρα από την Αλβανία μου το προτείνανε. Με καθά σου βλέζερ, το Ρομπέρτο Ερτάνη, που σου βλέζερ εκτού και με καθά και το βι. Δεν είναι ότι δεν αγαπώ την Αλβανία ή δεν προτιμώ την Αλβανία. Νου καίστε νου και του ασυπρίν από νου και πρεφερώ ασυπρίν. Και σε άλλα μέρη με έχουν καλέσει αδέρφια και δεν έχω πάει. Δεν βέντε το τίερα με καμφτούρ βλέζερ, νου καμ βάιτουρ. Είμαι λίγο δύσκολος με τα ταξίδια. Για να πάω και βοστήρι με ουδοτήμετ. Αλλά αν με οδηγήσει ο Θεός θα έρθω και θα χαρώ. Πόνο σε ζώτη με ουρδερών, με θρέτ, το βία, το κνάκι μου. Και θα έρθουμε με τους αδερφούς, όχι σε στρατηγή. Το δει με βλέζε, δυο σε κομμαντάνθη σε ουσταράκ. Αλλά θα έρθουμε να σας δούμε και θα χαρούμε. Το δει, το τιωσικόιμ, το κνάκι μου. Χάρηκα πάρα πολύ και σήμερα που σταθήκαμε στο Zoom. Ο Γκζόλας, ό,τι αντρούα μου είναι Zoom. Εύχομαι ο Θεός να σε ευλογήσει πλούσια. Ο Λόγιος ότι το πεκόι σου. Να ευλογήσει τις οικογένειές σας. Το πεκόι φαμίλια του Άγια. Να σας δίνει δύναμη να υπηρετείτε τον Κύριο. Και από η φόρτση της Ελμπένη Ζώτητ. Και να ευλογήσει και αυτό το λόγο που ακούστηκε αυτό το βράδυ. Και το πεκόι το φιάλ και ο Ντουγιούα Χθενάτ. Άμυνα, αδεύχια μου. Λαμπίρτε, και μην υπιούτετε ο Γιλίς Ιπας Λούκας. Αδελφέ Χρήστο, έχουμε μία ερώτηση στο Καταλουκά του Ευαγγέλιο. Καπίτου λινίζεται τούτε ρίστη τρίδια δεγιάστη. 22 κεφάλαιο και 36 εδάφιο. Τρίδια δεγιάστη. 22 κεφάλαιο, αδελφέ, Καταλουκά Ευαγγέλιο, ναι. 36 εδάφιο. Ναι. Το διαβάζεις στα αλβανικά, αδελφέ. Ουθά πρατούρε, όταν οίκους κάνει τραστ, λεταμάρι με βέτε. Ποξτού, δε ποξτού θέση. Δε κούσκα σπάτα, λετασέσαι ρόμπνε βέτε, δε τε μπλένια. Ψένεκ τεράστ, με λίδια με ατακιοδιούαν, ψένεκ τεράστ, ζώτη υξηλόν ξούντις επιτετή. Με αυτό που διαβάσαμε, αδελφέ, για αυτή, σε αυτή την περίπτωση λέει ο Χριστός συμβουλεύεται έτσι τους μαθητές. Ναι. Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ο Κύριος θέλει να πει ότι «Χτού κουλετζό ζώτη το τεθόι» και ότι όσο καιρό ήμουνα μαζί σας Σακό γύσα με γιου. Δεν σας έλειψε τίποτα. Νου και μουγκόιας γε. Και η αλήθεια είναι αυτή. Δεν βαρτιέτα εις τα γιο. Τα 3,5 χρόνια στη διακονία του ο Κύριος που έκανε. Κρατώ τρέβιετε γιούσεμ και είστε κρίστη χτού. Δεν τους είχε λείψει τίποτα. Νου και είστε μουγκόρας γε. Ό,τι πρόβλημα είχανε, ο Κύριος ήταν δίπλα τους. Σφαρτώ προβλήμι και κίσιν, κρίστη είστε αφριτούρε. Τώρα όμως έρχεται να τους πει ο Κύριος. Τα νύβια είναι γιουθότ Κρίστη. Τους προετοιμάζει δηλαδή ότι σε λίγο θα σταυρωθεί, θα φύγει από ανάμεσά τους. Η πρεγατή και πασπάκ δοτ κρυγιζό, δοτ ήχη γατά. Και τα πράγματα θα αλλάξουν. Ρεγκέα τον τρισόιν. Να πάρετε τώρα Βαλάντιο, να πάρετε Σακίο, να πάρετε Ιμάτιο. Το μέλι
ρομπ, του μέρνει τράστα, θα το και να το πουλήσει το δεμάτιό σα να πάρετε και μάχαιρα. Το σύστημα τότε δε ρομπ του ή δεν πλύνει νηθίκ, εσπάθ. Εάν κάποιο δεν διαβάζει σωστά το λόγο του Θεού, μπορεί να μπερδευτεί εδώ πέρα. Με σε δικού νου και λετζόν σάκτ φιάλε περαντή μου τον κατρώετ. Από τη μία ο κύριο τη είπε: Μην πάρετε τίποτα μαζί σα και εδώ πέρα του λέει να πάρετε. Να νιάν ζώτη θότια μου σμένει αζυγιά με βέτε, τα νύθω του το μέρνει. Αυτό είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε τώρα. Και ως τα γεντότη και μισούν κουητές. Δηλαδή θέλει να το τονίσει ο Κύριος. Δότι ο θεξόη ζώτη. Εγώ τώρα φεύγω από ανάμεσά σας. Ουν ποί και ήταν η δομία του γιους. Πάρτε την ευθύνη πάνω σας τώρα. Μένει προγεσί του ήταν η. Υιού. Αυτό θέλει να του πει ο Κύριος, όχι να φορτωθούν σακιά, να χρυσάφια, σίμια, οι ζώνε του να έχουν πάνω τέτοια πράγματα. Όχι. Θέλει να πει: Πάρτε την ευθύνη πάνω σας. Τώρα, εγώ φεύγω από ανάμεσά σας. Αυτό θέλει να πει. Ατέτοτε ο Χριστιανό, μέρνει φλωρί, μέρνει αργέν, μέρνει ρόμπα, μέρνει τράστα. Τότε μένει η υπηρεσία του ήταν. Σε μου πει και πολλαργό. Ναι, και όταν του είπε ο Κύριος να πουλήσετε το δωμάτιό σας να πάρετε και μαχαίρι. Κουριθά ζώτη και σύντενη ρόμπεν του αιδεμένη σπατ. Ο Κύριος τους μίλαγε πνευματικά. Ζώτη φόλη φρυμερίστ. Αλλά οι μαθητές δεν καταλάβανε. Προντζάσι του κακοπτούαν. Και πήγαν και είπαν, κύριε, έχουμε δύο μαχαίρια. Κοιτάξτε, έχουμε δύο μαχαίρια. Εθάνια και μη του σπάταχτο, για σηκώει. Και τους είπε ο Κύριος, ικανό είναι, δηλαδή. Σαν να δεν καταλάβαν τίποτα, δηλαδή. Αρκετό δεν καταλάβανε, δηλαδή. Θα μοιάφτε, γιατί νου κουπτού αγγέλα, μοιάφτε. Πιστεύω να με καταλάβατε, αδέρφια, στην ερώτηση. Βεσόησε με κουπτού, το λες, προπιούτιεν. Η απάντηση είναι να μην πάρουμε παραπάνω πράγματα από αυτά που μας είπε ο Κύριος. Είμαστε, δηλαδή, απερίσπαστοι από όλα. Προγγίγια, έστε μου στο μάλλον, και ρατέ, προγγατώσει να καθέν ζώτη. Αλλά θέλει να τονίσει μεταξύ του Μαθαίου που διαβάσαμε με τον Λουκά τώρα, να πάρετε την ευθύνη πάνω σας. Αυτό θέλει να τονίσει ο Κύριος. Προντού του θεξόη, ατε που λετζόπτε Μαθαίου, ετε γλούγα, τα νίκη, τα μέρη, προγεσίν του ήταν, βιού. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Αμήν. Νούμε την σε κουκουπτώβα. Αμήν. Νι πιο τι αιτία τελευταία βέρτη. Πω. Νι Κορίνθας, βε, καπίτλου 12, ρέσιν σε τέτοια. Δε περνδία η βούρη δισάν κοίς σε πάρει Απόστοι, σε δύτη προφέτ, σε τρέτη μεσούες, πασάει δέπρα τφουκίσμε. Πασάει δον την εσωρήμιτ, τον δήμες τε κεβερίστια δε τλαρμίδε τε γιούβε. Είναι 1η Κορινθίους 12-28, πρώτη επιστολή Κορινθίους 12-28. Διερτη πιούτια έσβα. Εκδίθ κτά και καν κτώ δουν τι κτά καν τα δρέιτον τα δρέιτον εκείς, τα σορμπέν εκείς. Νι βλάει μπεν το πιούτι. Αδελφέ Χρήστο, η ερώτηση είναι όλοι αυτοί που έχουν αυτά τα χαρίσματα από το Θεό έχουν δικαίωμα να κυβερνάνε την Εκκλησία. Να κυβερνάνε την Εκκλησία. Ναι, ο Θεός έχει βάλει μέσα στην Εκκλησία, όταν διαβάζουμε αδέρφια ένα εδάφιο, καλό είναι να διαβάζουμε και σε άλλο σημείο για να έχουμε μια σωστή απάντηση, έτσι, όπως λέει. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, εδάφιο, στίχον επί στίχο, εδάφιο από εδώ, εδάφιο από εκεί, για να έχουμε μια σωστή διδασκαλία και να μην βγούμε εκτός. Λοιπόν. Κουρλετζόιμ βελέζερ φιάλνε ζώτη, τότε σηκώμε να προβάλλει τα τύρα, το σηκώμε νιου βάρκ του, νιου βάρκ ατύε και το κέμι νιου πορτρέτο πλότ φιάλες. Εδώ πέρα διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έθεσε, ο Θεός έθεσε. Του λετζόμ και περεντία αστάει και βούρη κεις.
Αυτά που διαβάσαμε, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Διδασκάλους, τα Θαύματα, τα Χαρίσματα, όλα αυτά που διαβάσαμε. Και κοίτα το Λετζό, Αποστόλοι, το Προφήτη, Μεσόησιτ, και κοίτα το Λετζό. Και λέει κάτω-κάτω, είδη γλωσσών. Θότ, πώς, λαρμή, το γιούγβε. Αν το πάρουμε τώρα αυτό το εδάφιο μόνο, είδη γλωσσών, μπορεί να πει κάποιος ότι αυτός που έχει το χάρισμα των είδη γλωσσών κυβερνά την Εκκλησία. Όταν μάνε βέτε πτε φιάλ του και τότε ταρμή του κιούδα, άγε κα γιούτ, μούντ τετριτό εκείσεν. Ασφαλώς όχι. Γιο. Ο λόγος του Θεού εξηγείται με τον λόγο του Θεού, λοιπόν. Φιάλα επεραντής, σπιβόταν φιάλα επεραντής. Η σωστή σειρά είναι ότι ο Κύριος έθεσε μέσα στην Εκκλησία. Ράδα σάκτα εις επεραντία βουρινικής. Για την τελειοποίηση των Αγίων και στο αρχαίο κείμενο λέει την κατάρτιση των Αγίων. Σχεδόν το ίδιο είναι. Πορα... Σχεδόν τελειοποίηση. Προπροσώσεις είναι σύντορα. Αμήν. Τις πέντε διαγωνίες του Αποστόλου. Βουλή πέστη διαγωνή το Αποστόλη Ευαγγελιστού, προφήτη, ποιμένα και διδασκάλου. Το Ευαγγελιζούσε, το προφήτη, το Μπαρίου, δε Μουσούεσε. Η Εκκλησία λοιπόν καταρτίζεται, οικοδομείται, τελειοποιείται με τις διακονίες, τις οποίες δίνει ο Κύριος. Κίσα προσώσετ με χτώ και περαντία. Και επίσης υπάρχουν και τα εννέα χαρίσματα που μπορεί να τα λάβουν κάποια και αδερφές ακόμη, όπως το χάρισμα της προφητείας, ήδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, μπορεί να τα λάβει και αδερφή. Για να δεν είναι δοντήτη και περαντία, δοντία φρήμασε σέντ, λαγμίβεται γιούβε και μου τη μάλλον είναι δεμότρα. Για να οικοδομείται η Εκκλησία με τα χαρίσματα. Και τον τερτώτ κύσαμε το δοντήτη. Και να δοξάζεται ο Θεός. Εντελευτερώτ περαντία. Αλλά την Εκκλησία την οδηγεί ο Θεός με τις πέντε διακονίες για το Αγίου Πνεύματος. Κύσανε τριτών περαντία με πέντε διακονίτ την επαρμία του φίλου του Σέιντ. Σε καμία περίπτωση ο Κύριος δεν έβαλε γυναίκα Απόστολο. Να σνήμουν νύρ περαντία νουβούρνιε γκρούα τιέτ Αποστόλε. Γυναίκα ποιμένα. Όσο γκρούε τιέτ βαρέες νεκείς. Γυναίκα να διδάσκει το Λόγο του Θεού. Δεν το επιτρέπει αυτό ο Κύριος. Νιγκρούα το μεσόι του στον δυο εφιάλ είναι επεραντής. Οπότε η Εκκλησία οδηγείται με τις πέντε διακονίες και τα χαρίσματα τα εννέα είναι προς οικοδομή του σώματος. Πρα, κίσα ντρετό με φτωπές Αδερφέ, μια τελευταία ερώτηση ακόμα. Λίτρα η τρίτη Απόστολη Γιόν. Τρίτη επιστολή στο καταλουκά του, του Ιωάννη. Τρίτη επιστολή του Ιωάννη. Ρίστη νέντε δε διδιέτ. Ρίστη νέντε διδιέτ. 9 και 10 εδάφια, αδερφέ. Η σκρόβα κίσες πορδιοτρέπει και το τίτι πάρει ντερτά νουκ να πρέτ. Πραντάει πω το βίντεο ότι κουητώει ατί δέπρα τη δέν, δουκε φόλουρ φιάλτε λίγα κουνονές, δεν δουκε μόσο μια αυτού αρβέτε με εκτό, αι βέτ νουκ η πρέτ βλέστρit, δε ινταλόν ατά και ντουάν το πρέσιν δε υπηρεαστόν ακίσα. Ποιότι αέστ, είστε πουστέρνικης, είστε σορβετόρ. Η ερώτηση, αδερφέ Χρήστο, είναι, ήταν κάποιος στην εκκλησία, δηλαδή ήταν εργάτης, είχε κάποια εξουσία. Ναι,
Εδώ πέρα γράφει ο Απόστολος ο Ιωάννης στην επιστολή την Τρίτη. Εκτός χρόνων Απόστολη Γιόν τελεύθερον τρέτ. Είναι καθολική η επιστολή. Έστω πρωτογήθ και ο Λέτερ. Αλλά απευθύνεται σε ένα αγαπητό αδερφό πρεσβύτερο το Γάιο. Por η τρίτο μια βλάιτα τάσουρ και έστω δε κρυεπλάκ και ο Γάιο. Ο οποίος προφανώς μπορεί να είναι ο ποιμένος της Εκκλησίας. Η τσίλη μου τι έτσι μπαρίου οικίσες. Του έγραψε ωραία πράγματα, μα διαβάσετε τώρα, μην τα διαβάσω κι εγώ, για την Εκκλησία αυτή. Ισχρούτη κέρα τα μπούκουρα να σε λετζόνι προκτήκης. Αλλά μέσα σε αυτή την Εκκλησία υπήρχε κάποιος. Μπορεί να δουκείς, είστε δεντικούς. Που αγαπούσε την πρωτιά, φιλοπρωτεύων, αγαπούσε δηλαδή να είναι πρώτος. Και δόντε τι είστε νεβέντινε πάρ. Και αυτός μίλαγε εναντίον των Αποστόλων. Δεν φλίστε κούντερ δισέπουιβε. Δεν δέχονταν τους Αποστόλους για να πάρει αυτό στη θέση. Νου και πρανούντε δισέπουιβε τη μέρτα ήβεντιν. Και έφτανε σε σημείο να εμποδίσει τους αδερφούς να πηγαίνουν στην εκκλησία. Αρρήτη δηλαδή σαν δαλόντε εδεβολέζε για το σχόλιο νοκής, τον πλήρηση. Προσωπική μου εκτίμηση ήταν μέλος της Εκκλησίας αυτός ο διατροφής. Ήταν μέλος της Εκκλησίας, δεν ήταν άπιστος. Περσοναρίστον θέμψε, είστε νιπιεστάρ ή κίσες αή διατρέφη. Νου κίσε γιομπέσιμτάρ. Πέρτη είστε σερμπετόρ, σερμπετόρνοκης. Ιώθα βλάι, ιώθα. Αδερφέ Χρήστο, η ερώτηση είναι, ήταν ο Διοτρεφής, ήταν εργάτης μέσα στην Εκκλησία. Ναι, δεν το λέει καθαρά, αλλά ήταν ένα μέλος μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν ήταν άπιστος, ήταν μέλος της Εκκλησίας. Νου και θότ πας, θότ που είστε νιπιαστάρ ή κίσας. Μην μας φαίνεται παράξενο. Μπορεί να ήταν και εργάτης, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Μπορεί να ήταν και εργάτης. Μουσταντούκα τη Σοντίσμα, μουν τίστε δε πουντόρ, πορνούκ θεμδότσε νου και θότσε αλλά επερντή. Προσέξτε, θα πούμε τώρα κάτι άλλο που μοιάζει με αυτό. Το θέμπτη κάτι έτρε, τα νίκη εντιάν μέχτε. Ο Απόστολο ο Παύλο. Απόστολοι πάλι. Του έδωσε ο Θεό μία αποκάλυψη. Ιδά απερντία νι μπουλέ. Στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο στι πράξει των Αποστόλων. Τε καπίτου δίνει δεν είτε βέπρατε Αποστόλοι. Διαβάζουμε ότι κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο που ήταν. Θύρι πουντόρ τε Εφέση τα δικούς την Μίλητ. Και τους είπε να προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το πίμνιο. Υφθάτε και είναι οι κουητές βέντεν τούαι δε γιθ βαλθίτ. Και να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Δε το ρουάνι κίσινε επεραντής και προφητώ με διάχουνε τι. Γιατί του φανέρωσε ο Θεός ότι μετά την αναχώρησή του από εκείνα τα μέρη. Σε ψέ η εισβολή επεραντία σε πασία η τίκη γίγα η βέντα τίε. Θα σηκωθούν από εσά. Μιλάει στους πρεσβυτέρους, πρεσβυτέρους κάλεσε εκεί πέρα. Εδε θότ και το τεγκρίεν γαϊού θότ μεσιούς με μια πουντόρα η θύρια της, η πουντόρα τα. Τι θα κάνουν αυτοί οι πρεσβυτεροί, θα μιλούν διεστραμμένα. Εδε τσφάρε το πένα τα κρυπλέγια, το τεφλάσιν στρέμπετ. Και θα αποσπούν τις μαθητές πίσω αυτών. Εδε το μάριν τζένσιτ παστούρε. Κάτι παρόμοιο που έκανε ο Διοτρεφής. Διτσικά εντιάσμιο δεν υπέρ Διοτρέφη. Πιθανόν να ήταν εργάτης κάποιο μέλος της Εκκλησίας. Δεν μπορώ. Εκεί πέρα ήταν πρεσβύτερο. Εδώ πέρα τώρα δεν μπορώ να πω ότι ήταν πρεσβύτερος ή κάτι άλλο. Πιθανόν να ήταν. Μουν τίστε δε κρυεπλάκ. Όσοι είναι πιεστάρε ευθείες, είναι πιεστάρε φαμίλες. Νούκε θότ περαντία, νούκε θεμτότ. Το σίγουρο είναι ότι δεν ήταν νέα ψυχή. Δεν αποκλείεται να ήταν νέα ψυχή, μια καινούρια ψυχή. Εσυγούρτα έστε νούκ είστε νησπίρτηρη. Νούκ είστε νησπίρτηρη. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο γράφει ο Παύλος στη Ρωμαίος Επιστολή. Προσέχετε τους ποιούντας τα σκάνδαλα και τα διγουστασίας. Κι είναι κουιντές, ατά και κρυόν σκανδάλιτ εδε περτσάριετ.
Γιατί αυτοί δεν εργάζονται τον Κύριο, αλλά τη δικιά τους κοιλία. Σεψε ατά νουκ που νόη προπεραντήν, προπαρκούν ετούρε. Και με λόγια καλά και κολακευτικά εξαπατούν τις καρδίες των ακάκων αδερφών. Δε με φιάλ τα μπούκουρα δε λαϊκατάρε γνιέν ζέμρα δε βλέζερε. Σε άλλο σημείο λέει προσέχετε τους Κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες. Νιβέντια δερθόν κίνη κουϊδές κένετ εδε πουντόρτε κέχ. Οπωσδήποτε ο εργάτης έχει περισσότερο επιρροή στις ψυχές. Domosdo puntori kam shum rëndes tek tek spirtra. Πιθανό να ήταν εργάτης, δεν το λέω λόγος του Θεού, δεν μπορώ από κάτι, πάντως έκανε κακό στην Εκκλησία και στους Αποστόλους, ο Διοτρεφής. Μούντι είστε εδε πουντόρ, νου και το θεαρζότυπο, αίτ την πέσουμ και έχει να κύσουν περντής Διοτρέφη. Αμήν.